Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από την Αθήνα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας έχω ακούσει πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις να αναφέρεστε σε αυτό το τεράστιο στίχημα που έχει να κάνει με τις κλειστές δομές. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο επικίνδυνο είναι αυτές οι δομές με ένα απλό λάθος να γίνουν εστίες διασποράς του κορονοϊού. Έχοντας την εμπειρία εδώ και αρκετούς μήνες πλέον διαχείρισης αυτού του χαρτοφυλακίου, θέλω να μου πείτε σε τι επίπεδο βρίσκεται η χώρα μας σήμερα. Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Έχουμε αγωνία για τις κλειστές δομές αναπηρίας και βέβαια για τις κλειστές δομές ηλικιωμένων. Όπου και στις δύο η αγωνία μας είναι δεδομένο το ότι αν έχεις ένα κρούσμα μέσα στις δομές αυτές, είναι πολύ πιθανό να έχεις πολλές απώλειες. Οπότε το κράτος τι έχει κάνει? Έχει ανταπεξέλθει και στα δύο κύματα. Το δεύτερο ήδη το βιώνουμε. Ακόμα μάλλον το βιώνουμε. Έχει από τη μία πλευρά καταρτήσει τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για τη λειτουργία των δομών αυτών. Σας το λέω με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Έχω μιλήσει με όλους τους ομολόγους μου στις χώρες που έχουν βιώσει πιο δύσκολα τον κορονοϊό και την πανδημία, στην Ισπανία, την Ιταλία, αλλά και χώρες του Βορρά, όπως η Σουηδία. Έχω μιλήσει με τους ομολόγους μου και πρέσβεις εκεί. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, αλλά από την άλλη έχουμε και ένα πολύ μεθοδικό, πολύ οργανωμένο σύστημα για να βλέπουμε κατά πόσο τα πρωτόκολλα αυτά τηρούνται. Μιλάμε για πρωτόκολλα συμπεριφοράς εργαζομένων και διοικήσεων εντός δομής, εκτός δομής, τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος, πώς το κράτος είναι από πάνω, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι η διασπορά του κορονοϊού εντός δομής είναι όσο πιο μικρή γίνεται. Οπότε, από τη μία έχουμε τα πρωτόκολλα, από την άλλη έχουμε ένα σύστημα ελέγχου πρωτοκόλλων όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή έχουν σαρώσει όλη την Ελλάδα με δική μας οργάνωση και με, αν θέλετε, σχεδιασμό και χαρτογράφηση ποιος πηγαίνει πού. Και από την άλλη έχουμε τον ΕΟΔΗ να κάνει διεβδομαδιαία τεστ rapid και PCR στα γυροκομεία της χώρας και από εδώ και στο εξής εβδομαδιαία. Δηλαδή, αυτό γίνεται, κυρία Υπουργέ, στο σύνολο των κλειστών δομών, δηλαδή από εδώ και πέρα. Στο σύνολο των κλειστών δομών της χώρας, η Κρήτη δεν αποτελεί εξαίρεση. Εβδομαδιαία υπάρχει ένας μαζικός δειγματοληπτικός έλεγχος COVID. Ακριβώς. Δεν θα είναι δειγματοληπτικός, θα είναι σε όλη την επικράτεια, θα είναι σε όλες τις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, αλλά και τις κλειστές δομές αναπηρίας. Θα έχουμε αριθμό rapid test, ακριβώς, όχι δειγματοληπτικό, ακριβώς ίσο με τον αριθμό των εργαζομένων. Αυτό θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εικόνα και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Πριν από μερικούς μήνες το πρώτο σοβαρό περιστατικό σε κλειστή δομή ήταν σε κλινική στο Περιστέρι, αν δεν κάνω λάθος, και μετά σε γυροκομεία στην Αττική αλλά και την Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε και ένα συγκεκριμένο αριθμό νεκρών. Αν αυτό γινόταν από την αρχή της πανδημίας σε επίπεδο χώρας, θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει αυτές τις άσχημες εξελίξεις? Σωστά. Κοιτάξτε, όπως λέμε κεντρικά και πολλές φορές, η αντιμετώπιση του κράτους είναι δυναμική, έτσι. Και τι σημαίνει δυναμική? Σημαίνει ότι ακολουθεί τη διασπορά του κορονοϊού. Στο πρώτο κύμα, αυτό που είδαμε, που είχαμε ελάχιστα κρούσματα και μία μόνο απώλεια σε ιδιωτική δομή, όχι σε δημόσια δομή, στην περίπτωση λοιπόν αυτή είχαμε πολύ χαμηλότερη διασπορά του ιού. Τώρα, άρα δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο για να πούμε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αν από την αρχή της πανδημίας. Δηλαδή, στο πρώτο κύμα, με χαμηλή διασπορά, δεν είχαμε οργανωμένα περιοδικά τεστ, ακριβώς γιατί δεν χρειαζόταν. Στο δεύτερο κύμα, αν θέλετε, η διασπορά μέσα στις κλειστές δομές ακολουθεί την διασπορά μέσα στην χώρα. Οπότε αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σε κλειστές δομές ηλικιωμένων και αναπηρίας στη Θεσσαλονίκη, στην Δράμα, στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Οπότε εκεί που ο ιός έχει μεγαλύτερη διασπορά είναι προφανές δυστυχώς ότι θα έχουμε και εκεί. Τώρα, σας είπα για τα πρωτόκολλα, σας είπα για τους ελέγχους, σας είπα για τα τεστ. Μπορώ να σας πω για τα πρόστιμα τα οποία τα έχουμε διπλασιάσει. Αλλά από την άλλη, έχουμε και ένα κράτος το οποίο δεν ζητά μόνο τις δομές να ακολουθήσουν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα και τις ελέγχει. Το άλλο που κάνει είναι να τις βοηθάει. Γιατί όταν ζητούμε συνεχείς απολυμάνσεις, να χωράνε γάντια, να χωράνε μάσκες, οι δομές αυτές, δημόσιες και ιδιωτικές, έχουν και ένα μεγαλύτερο κόστος. Οπότε ήδη προβλέψαμε, νομοθετήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη, μάλιστα, ψηφίστηκε στη Βουλή, 2 εκατομμύρια να δώσουμε στις δομές αυτές. Και να μην ξεχνάμε ότι από τον Μάρτιο στις δημόσιες δομές αναπηρίας και ηλικιωμένων
έχουμε αυξήσει το προσωπικό κατά 30%. Και βεβαίως συνεχίζει η απαγόρευση σε επισκέψεις αυτές τις δομές. Βεβαίως, βέβαια, δεν συζητιέται. Βεβαίως, συνεχίζουμε πολύ αυστηρό πρωτόκολλο και απαγόρευση επισκέψεων και σας θυμίζω ότι στην Κρήτη από τον Μάρτιο έχουμε 40 περισσότερους εργαζομένους στις δημόσιες δομές πρόνοιας, ακριβώς επειδή στο Υπουργείο Εργασίας. Μου δίνετε πάσα για να σας μεταφέρω μία είδηση που εμάς εδώ σε επίπεδο Κρήτης μας χαροποίησε, κυρία Υπουργέ. Γιατί πολλές φορές ο ιδιωτικός τομέας, όταν θέλει να βοηθήσει, μπορεί να το δείξει αυτό εμπράκτος. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, εδώ υπήρξε μία συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία Χαλκιαδάκης ΑΕ και το ΔΣ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, όπου υπεγράφει σύμβαση δωρεάς με αντικείμενο την πρόσληψη και απασχόληση δύο κοινωνικών λειτουργών συνολικής διάρκειας ενός έτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να βοηθά και να ενισχύει αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, η υπογραφή της σύμβασης έγινε ανάμεσα στην εκπρόσωπο της εταιρείας Χαλκιαδάκη, την κυρία Χριστίνα Χαλκιαδάκη, και την υπεύθυνη από την κοινωνική πρόνοια, από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Μαρία Δαμανάκη. Θα ήθελα το σχολιασμό, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα που να γιγαντωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δυστυχώς δεν είναι άλλη από την χειρότερη στιγμή της πανδημίας στη χώρα μας. Η στιγμή στην οποία όλοι μπορούν και κατανοούν την ανάγκη και την αξία, μάλιστα, της κοινωνικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης για να ξεπεράσουμε την χειρότερη υγειονομική κρίση ενός ολόκληρου αιώνα. Οπότε, βεβαίως το γνωρίζω, μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι για το οποίο κεντρικά κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή με την κυρία Χαλκιαδάκη, με την Χριστίνα τη Χαλκιαδάκη. Να σας πω ότι είμαι ευγνώμων στον βουλευτή μας, τον Μάξιμο το Συνετάκη, για τη γνωριμία, γιατί χάρη σε αυτόν έγινε η γνωριμία με την Χριστίνα τη Χαλκιαδάκη. Βρήκα μια εξαιρετικά δυναμική γυναίκα, μια μοναδική επιχειρηματία, με τρομερή αίσθηση της ευθύνης, αλλά και της επιστροφής στο κράτος. Αυτό ακριβώς που είπατε, ότι έρχονται οι ιδιώτες, έρχονται οι επιχειρήσεις και δίνουν πίσω στο κράτος, δίνουν στην πολιτεία, στους συνανθρώπους τους, σε αυτή την πολύ μεγάλη δυσκολία. Οπότε, με την κυρία Χαλκιαδάκη, εξ αρχής συζητήσαμε βέβαια τα προβλήματα της πανδημίας. Συζητήσαμε το αποτύπωμα της πανδημίας πάνω στο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και δι' των κρητικών οικοκυριών. Και όμως συζητήσαμε και το τι γίνεται στην υπόλοιπη δουλειά της πρόνοιας. Εξού και την παρακάλεσα να βοηθήσει έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε το κομμάτι, τι κάνουμε, ενδυναμώνουμε το κομμάτι των κοινωνικών ερευνών που για χρόνια ήταν πολύ αδύναμο. Ξέρετε, για πολλά χρόνια μέχρι τώρα, το γνωρίζω και από το Υπουργείο, αλλά το γνωρίζω και από φίλους και γνωστούς στην Κρήτη, και είμαι σίγουρη ότι πολλοί που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή θα γνωρίζουν και οι ίδιοι μια τέτοια περίπτωση, μια τέτοια ιστορία. Οι Κρητικοί έπρεπε να πάνε στην Αθήνα για να κάνουν κοινωνική έρευνα, για να υιοθετήσουν, να γίνουν ανάδοχοι σε ένα παιδί. Έπρεπε να πάνε στην Αθήνα. Πολύ μεγάλο θέμα και αυτό. Να αφήσουν, ξέρετε, πρέπει να αφήσουν πίσω τις δουλειές τους, τις υποχρεώσεις τους και να μείνουν 1-2 μήνες στην Αθήνα για να ακολουθήσουν κοινωνική έρευνα και να μπορούν να κάνουν αίτηση για ένα παιδί να έρθει στην οικογένειά τους. Οπότε, μετά από πολλά χρόνια, λύσαμε το ζήτημα μέσα από το προσωπικό που σας είπα, το έκτακτο που πήραμε και λόγω COVID στελεχώσαμε τις δομές μας, αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία ήρθε να μας βοηθήσει, να βοηθήσει και την υποστελέχωση σε κοινωνικούς λειτουργούς της περιφέρειας, όπου τι είχαμε, πολλές αιτήσεις κριτικών για χρόνια στα συρτάρια. Επειδή και η κυρία Χαλκιαδάκη ήξερε την προσπάθεια που έχουμε κάνει, πώς έχουμε αναμορφώσει το σύστημα υιοθεσιών και αναδοχών, η Κρήτη δεν το ήθελα ούτε εγώ και βέβαια ούτε και εκείνη, δεν πρέπει να μείνει πίσω. Οπότε και με τη δική της τη βοήθεια, και την ευχαριστώ πραγματικά, καταφέραμε αυτό το πράγμα, στελεχώσαμε και με το έκτακτο προσωπικό που πήραμε κεντρικά ως Υπουργείο, αλλά και με τους δύο κοινωνικούς λειτουργούς που η κυρία Χαλκιαδάκη έχει στείλει στα Χανιά και στο Ηράκλειο, ακριβώς επειδή εκεί είναι οι δομές που έχουν δομές προστασίας, ορφανοτροφία που τα λέμε, δομές προστασίας παιδιών, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίγουν οι αιτήσεις των γονέων, να μην χρειάζεται οι γονείς να πηγαίνουν από την Κρήτη στην Αθήνα και δει και μια τέτοια περίοδο που δεν μπορούν και να το κάνουν, και να είναι όπως οι υπόλοιποι Έλληνες, να μην έχουμε μια χώρα δύο ταχυτήτων σε ένα τόσο κρίσιμο χώρο. Οπότε δεν έχω παρά να την ευχαριστήσω, και όπως είπατε και εσείς, να πω ότι με πολλές εταιρείες, είτε για υγειονομικό υλικό, είτε για στελέχωση όπως με την κυρία Χαλκιαδάκη, είτε ακόμη πιο πολύ για βοήθεια στα ιδρύματά μας, έχουμε όλη αυτή την περίοδο κάνει τρομερές συνέργειες, έτσι ώστε
το κράτος, οι επιχειρήσεις και βέβαια οι εργαζόμενοι να ωφελούνται, μάλιστα, και οι ωφελούμενοι βέβαια μέσα στις δομές αυτές, να ωφελούνται από αυτές τις συνέργειες και από αυτές τις συνεργασίες. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε τηλεοπτικά εδώ στην Κρήτη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσάς.